Β' Εθνική στο μπάσκετ έχασε το Αΐτη το Εικαστοριά, πήρε το ντέρμπι το Πευκοχώρι και πάτησε κορυφή. Το Πευκοχώρι έχει βρει το ρυθμό του και ήταν επιβλητικό με το 69-58 επί της Εικαστοριάς, σπάζοντας το Αΐτη τότης και φτάνοντας στην κορυφή. Να δούμε τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής. Πολύγερος Πιερικός Αρχιέλαος 67-72, Πευκοχώρι Εικαστοριά 69-58, Γέφυρα Ερμής Αγιάς 91-81, Έας Ευόσμου Χαρίλαος Τρικούπης 55-64, Ερμής Λαγκαδά Χαμφ 70-65 στην παράταση, Ανατόλια Καρδίτσα 64-61, Αγρίνιο Φίλιππος Βέριας 78-65, Ασπίδα Ξάνθης Στρατώνη 71-64. Η βαθμολογία: Πευκοχώρι, Καστοριά και Ερμής Λαγκαδά ισοβαθμούν στους 11 βαθμούς, Ανατόλια, Γέφυρα, Αγρίνιο στους 10, Ασπίς Ξάνθης, Χαρίλαος Τρικούπης, Ερμής Αγιάς, Καρδίτσα στους 9, Πιερικός Αρχέλαος, Πολύγυρος, Στρατώνη, Χάνθ στους 8, Φίλιππος Βέριας 7 και Έας Ευόσμου 6 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική: Πιερικός Αρχιέλαος Πευκοχώρη, Καστοριά Γέφυρα, Ερμής Αγιάς Έας Ευόσμου, Χαρίλαος Τρικούπης Ερμής Λαγκαδά, Χάνθ Ανατόλια, Καρδίτσα Ασπής Ξάνθης, Φίλιππος Βέριας Πολύγυρος, Στρατώνη Αγρίνιο. Στην Γάμα Εθνική Μπάσκετ, συνεφιασμένη Κυριακή ήταν η χθεσινή Κυριακή για τις 4 δυτικομακεδονικές ομάδες, αφού γνώρισαν ισάριθμες ήττες. Η Ελλήμια έχασε το αίτητο μέσα στους Τιτάνες, ενώ ήττες εντός έδρας γνώρισαν οι Διόσκουροι και ο Πρωτέας Γρεβενών από Μελίκη και Φάρσαλα αντίστοιχα. Ήττα και για τον τέταρτο δυτικό Μακεδόνα, τον Αριστοτέλη Φρόρενας, μέσα στο Αιγίνιο. Να δούμε τα αποτελέσματα: Ιωάννινα Απόλλων Καλαμαριάς 75-69, Αιγινιακός Αριστοτέλης Φρόρενας 55-53, Πρωτέας Γρεβενών Φάρσαλα 49-73, Νικόπολη Πρεβέζης Βίκος Ζαγοροχώρια 79-75, Ευκαρπία Εύβαθλος 81-75, Διόσκουρη Μελίκη 77-81 και Τιτάνες Παλαμά Ελλήμια 66-61. Στη βαθμολογία: η Πρέβεζα με τα Ιωάννινα στους 8 βαθμούς, Φάρσαλα και Ελλήμια στους 7, Διόσκουρη Κοζάνης, Τιτάνες Παλαμά, Πρωτέας Γρεβενών, Μελίκη Αιγινιακός στους 6, Απόλλων Καλαμαριάς, Πολύκαστρο, Ευκαρπία στους 5, Αριστοτέλης Φλόρινας και Βίκος Ζαχωροβόρια στους 4 βαθμούς. Να δούμε την επόμενη αγωνιστική: Απόλλων Καλαμαριάς Αιγινιακός, Αριστοτέλης Φλόρινας Πρωτέας Γρεβενών, Φάρσαλα Νικόπολη Πρέβεζας, Βίκος Ζαχωροχώρια Ευκαρπία, Εύβαθλος Πολυκάστρο, Διόσχορη Κοζάνης, Μελίκη Τιτάνης Παλαμά, Ελλήμια Ιωάννινα. Μεγάλες σημασίες νίκες πέτυχαν ο Λασάνης κόντρα στη Σιάτιστα, το Βελβεντό μέσα στο Άργος, η Πτολεμαϊδα εκτός έδρας με αντίπαλο τον Μέγα Αλέξανδρο Κοζάνης και ο Φίνικας με αντίπαλο τον Έαντα Αμιντέο. Όλα δείχνουν πως φέτος θα έχουμε το συναρπαστικότερο πρωτάθλημα στην Α κατηγορία με αμφίροπα παιχνίδια που θα κρατούν την ανάσα των φιλάθλων. Χαρακτηριστικό στην Α κατηγορία είναι ότι οι 4 από τις 9 ομάδες βρίσκονται στην πρώτη θέση. Να δούμε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία: Φίνικας Πτολεμαϊδας Έαντας Αμιντέο 62-57, Άργος Οριστικό Βελβεντό 54-58, Μέγας Αλέξανδρος Κοζάνης Πτολεμαϊδα 67-78, Λασάνης Κοζάνης Σιάτιστα 73-72. Στη βαθμολογία: το Βελβεντό, ο Λασάνης, η Πτολεμαϊδα και το Άργος Οριστικό στους 5 βαθμούς, Φίνικας Πτολεμαϊδας Μέγας Αλέξανδρος Κοζάνης στους 4, Σιάτιστα και Αμίντεο στους 3 και η ΑΕ Κοζάνης 2 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική: Βελβεντό Φίνικας Πτολεμαϊδας, Πτολεμαϊδα Άργος Οριστικό, Σιάτιστα Μέγας Αλέξανδρος Κοζάνης, Έαντας Αμιντέο ΑΕ Κοζάνης, ρεπό έχει ο Λασάνης Κοζάνης.